μείωση εξορίξης χρυσού είναι μια τεράστια περιβαλλοντική πληγή. Από την Λατινική Αμερική ως την Ευρώπη, η εξόρυξη χρυσού συνοδεύεται με περιβαλλοντική υποβάθμιση και καταστροφή. Μέτρα εναντίον των εξορίξεων χρυσού έχουν ληφθεί σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα δυστυχώς αυτά μέτρα δεν λαμβάνονται. Και η τοπική κοινωνία είναι έκθετη. Με βάση κιόλας τις μελέτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης εξόρυξης χρυσού στις σκουριές θα είναι αντίστοιχες με την ρήπανση που έχουν μεγάλα βιομηχανικά κέντρα στην Ευρώπη. Η εξόρυξη χρυσού δεν απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό όμως που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πώς γίνεται η μεταφορά των αποβλήτων, πώς γίνεται, αν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, αν έχει γίνει σωστά η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πάρα πολλές άλλες διαδικασίες. Σε αυτά τα θέματα συνέχεια έχουμε κρούσματα πιθανών παραβιάσεων και συνέχεια χρειάζεται να καταθέτω και άλλοι συνάδελφοι να καταθέτουμε ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρουμε το θέμα στο φως εις γνώση των ευρωπαϊκών θεσμών. Βλέποντας αυτό που βλέπετε γύρω σας, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνετε έκπληκτοι. Είναι κάτι φανταστικό. Ο χώρος εδώ γύρω είναι παραμυθένιος. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί το αγαπάμε. Μπορεί να καταλάβετε γιατί το λατρεύουμε. Μπορεί να καταλάβετε γιατί αγωνιζόμαστε για να το υπερασπιστούμε. Η φύση από μας απαιτεί σεβασμό. Εάν δεν τη σεβαστούμε, θα μας τιμωρήσει και θα μας τιμωρήσει σκληρά. Και αυτό που πάει να γίνει εκεί πάνω, αυτό που θέλουν να κάνουν εκεί πάνω, είναι μια επέμβαση μεγάλη, τρομακτική. Δεν τη χωράει ο τόπος. Το λιγότερο που θα κάνει είναι να μας τιμωρήσει όλους. Τα στρέμματα που θα καταστραφούν θα ξεπεράσουν τις 3.000 σύμφωνα και με τις μαρτυρίες της εταιρείας. Βέβαια, οι μαρτυρίες των επιστημόνων μιλάνε για πολύ περισσότερες χιλιάδες στρεμμάτων δάσους θα καταστραφούν, γιατί πέρα από αυτό που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία θα υπάρξουν οι συνέπειες και στο υπόλοιπο δασικό περιβάλλον με την αποστράγγιση που θα γίνει στο βουνό, και αυτό βέβαια θα έχει συνέπεια και για το δασικό περιβάλλον. Μία εισβολή στον τόπο μας κατά κάποιον τρόπο, μιας καναδικής εταιρείας, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ θα μας πάρει το νερό. Εδώ στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ο κύριος υδροφορέας της περιοχής. Ήδη όλα τα χωριά από το Στρατόνι μέχρι και την Ουρανούπολη υδροδοτούνται από το νερό που δίνει το βουνό που πατάμε αυτή τη στιγμή κάτω ο Κάκαβος. Άλλωστε και καθηγητές που επισκεφθήκαν τον τόπο και μιλήσαμε μαζί τους σε ερώτημα πώς θα ελέγχουμε τα νερά μας, αν θα είναι καθαρά στο μέλλον και άλλα τέτοια, μας απάντησαν ότι δεν θα χρειάζεται να ελέγχουμε τα νερά μας, γιατί δεν θα έχουμε νερά, πάρα πολύ απλά. Ένας δεύτερος κίνδυνος είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση που θα υπάρξει από τους τόνους αυτής της επιβαρημένης σκόνης που θα αιωρείται στην ατμόσφαιρα. Μιλάνε οι μελέτες της ίδιας της εταιρείας ότι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κρατήρα εξόρυξης θα εκτοξεύονται περίπου 3.000 τόνοι σκόνης την ημέρα. Γεωργία, αλιεία, νερό δεν θα υπάρχει. Κατά τα λεγόμενα του γιατρού του κυρίου Μπένου, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, η σκόνη αυτή θα επιφέρει πάρα πολλές σοβαρές πνευμονοπάθειες, αλλά και σοβαρούς καρκίνους. Καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο του δέρματος, καρκίνο του ισοφάγου. Πίσω μας είναι το ρέμα του Καρατζά. Εδώ σε πρώτη φάση θα έρχονται τα απόβλητα από το εργοστάσιο που είδαμε πιο πριν, όπου θα υφίσταται μια πρώτη επεξεργασία του υλικού που θα εξορίσετε. Το 15-20% θα πηγαίνει για την δεύτερη επεξεργασία. Το 80% μαζί με όλα τα καλά που θα το έχουν φορτώσει προκειμένου να γίνει ο διαχωρισμός θα το εναποθέτουν εδώ και θα μείνει
να το κουβαλάμε και να το κληρονομούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα δισέγγονά μας στον αιώνα των άπαντα. Τα βαριά μέταλλα αυτά θα συσσωρεύονται στο υπέδαφος με αποτέλεσμα ό,τι καλλιεργούμε να μην μπορούμε να το καταναλώσουμε, να μην μπορούμε να το φάμε. Η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική. Όταν σε έναν τόπο δεν έχεις νερό κατάλληλο, δεν έχεις καθαρό αέρα να αναπνεύσεις, δεν έχεις γη να καλλιεργήσεις, για ποια ζωή και για ποια ποιότητα ζωής μπορούμε να μιλάμε? Άρα θα μένουμε σε μια κυριολεκτικά μολυσμένη περιοχή. Ποιος θα μένει εδώ? Εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να μείνω. Ή καταφέρνουμε και το παλεύουμε και μπορούμε και συνεχίζουμε τη ζωή μας με όποια δουλειά και δράση έκανε ο καθένας, ή χάνουμε το παιχνίδι και φεύγουμε. Πίσω μας είναι η θέση που πρόκειται να στηθεί το εργοστάσιο επεξεργασίας. Το σπουδαίο στην όλη ιστορία είναι ότι όλες αυτές οι εργασίες που βλέπουμε και όλα αυτά τα μηχανήματα που ξεριζώνουν τον τόπο βρίσκονται εδώ πέρα χωρίς καμία άδεια, χωρίς να υπάρχει κάποια άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Δηλαδή η άδεια οικοδομής για να στηθεί το εργοστάσιο έχει απορριφθεί από όλες τις υπηρεσίες και ενώ η πολυοδομία ήρθε και σταμάτησε τις εργασίες, το Συμβούλιο Επικρατείας τους με ένα τερτύπι νομικό των δικηγόρων της εταιρείας όπου αναφέραν ότι αυτές οι εργασίες είναι εργασίες έδρασης μηχανημάτων και όχι εργασίες δημιουργίας περιβάλλοντος για να στηθεί μια οικοδομή, τους έδωσε την άδεια και συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο. Δουλεύουν πυρετοδός είναι η αλήθεια. Ξυλώνουν όλο το βουνό, ξυλώνουν το δάσος, το ρέμα του Καρατζά, το δάσος στις σκουριές, στο σημείο που πρόκειται να γίνει το εργοστάσιο, για το οποίο όμως δεν έχουν άδεια. Παρ' όλα αυτά, παρ' όλες τις ενέργειές μας, τις δικαστικές που έχουμε κάνει, αλλά και τις κοινοβουλευτικές, έχω κάνει προσωπικά ερώτηση στον Υπουργό για αυτό το θέμα, απάντηση όμως δεν έχω πάρει κατά το πόσο παρανομεί ή όχι αυτή η εταιρεία. Απέναντι σε αυτόν τον αγώνα των κατοίκων για το αυτονόητο, για την προστασία του δάσους, του νερού, του αέρα και των οικονομικών δραστηριοτήτων, του τουρισμού, της κτηνοτροφίας, γεωργίας, η πολιτεία, η κυβέρνηση, οργανωμένα απάντησε με πρωτοφανή, ακραία καταστολή. Είδαμε δακρυγόνα να πέφτουν μέσα στα σχολεία. Είδαμε μια ολόκληρη κοινωνία να στοχοποιείται, να τις φημίζεται και να τρομοκρατείται. Αυτή η ακραία καταστολή έχει καταγραφεί διεθνώς και έχει καταγγελθεί από τη Διεθνή Αμνηστία και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα, δεν είναι ότι δυσφημίζεται η χώρα μας το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στη χώρα μας, που γίνεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης και αν θέλετε εκθέτει σε αντίστοιχο κίνδυνο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οποιοδήποτε πολίτη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας που θέλει να αγωνιστεί για την προστασία της γης του, του νερού του, του δάσους του, των φυσικών πόρων του. Ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Η δική μου γενιά, καμαρώνουμε ότι δεν περάσαμε έναν πόλεμο, δεν περάσαμε τίποτα. Ήταν τα καλύτερα χρόνια που ζήσαμε. Δυστυχώς τα 3-4 τελευταία χρόνια ζούμε μια κατάσταση εμφυλίου πολέμου. Σε εμάς παρουσιάστηκε ένα κίνημα πολύ ισχυρό. Αυτό ανησύχησε όμως τις αρχές και ξεκίνησε μια προσπάθεια να καταστήλουν τον αγώνα μας με κάθε τρόπο. Ο τρόπος για να επιβληθούν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλει ο λαός είναι μόνο η κρατική καταστολή. Είναι χαρακτηριστική η ρίση του Πρωθυπουργού του Αντώνη του Σαμαρά, ο οποίος είπε ότι αυτή η επένδυση θα γίνει με κάθε κόστος. Προφανώς αυτό το κόστος εννοούσε ότι θα ήταν η δημοκρατία και τα δικαιώματα των κατοίκων της Χαλκιδικής. Στην Ελλάδα το 2013 και ενώ είχαμε την εντύπωση ότι ζούσαμε σε ένα δημοκρατικό κράτος, οι πρακτικές που ακολουθήθηκαν για την υπεράσπιση των εταιριών
ήταν κάτι χειρότερο από τη Χούντα του 1973. Έχουμε πλαστικές σφαίρες. Υπάρχουν αποδείξεις και φωτογραφίες για όλα αυτά. Έχουμε συλλήψεις ανθρώπων από το Σωρό χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, απλά και μόνο γιατί συμμετείχαν σε μια διαδήλωση. Υπάρχει μια φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει σε όλα τα παγκοσμίως με έναν νεαρό ο οποίος τρέχει κυριολεκτικά αίμα από το στόμα του, από το ξύλο που έχει φάει από τα ΜΑΤ. Ενώ εμείς υπερασπιζόμαστε τη ζωή και τον τόπο μας, γιατί έτσι θα υπάρξει η συνέχειά μας, προσπάθησαν με βία, με καταστολή, με ποινικοποίηση του αγώνα μας, να μας τρομοκρατήσουν και να μας φημώσουν. Στα χωριά μας έχουμε πάνω από 250 κατηγορούμενους και όλες αυτές οι κατηγορίες βέβαια στην πλειοψηφία τους είναι αστείες. Όμως παρόλα αυτά τις σέρουμε στην πλάτη μας και προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να μας καταστήσουν όμοιρους. Τρεις φορές έχουν μπει τα ΜΑΤ μέσα στην Ιερισσό, μέσα στην πόλη της Ιερισσού, ρίχνοντας ανεξέλεγκτα χημικά σε μικρά παιδιά, σε ηλικιωμένους, με αποκορύφωμα στις 7 του Μάρτη, όπου κυριολεκτικά ένας στρατός εισέβαλε μέσα στην Ιερισσό, έριξε χημικά ακόμη και μέσα στην αυλή του γυμνασίου, που κάρισαν στα σπίτια των ανθρώπων στις 3.30 τα ξημερώματα, λες και βρισκόμαστε σε κάποιες άλλες εποχές, τις οποίες πάρα πολύ θα ήθελε αυτή η κοινωνία να τις ξεχάσει, είναι απλώς κάποιες μνήμες οι οποίες δεν θα ξαναγυρίσουν ποτέ στον τόπο μας. Δυστυχώς όμως επιστρέφουν. Προφυλακίσεις χωρίς να υπάρχουν στοιχεία κατηγορητηρίου τα οποία να στέκουν. Είναι όλα έολα. Υπάρχουν κάποιες μόνο μαρτυρίες κάποιων αστυνομικών και τίποτα περισσότερο ή κάποιων σεκιουριτάδων της εταιρείας. Δεν διστάσαν ακόμα προκειμένου να καταστήλουν το φρόνημα και την αγωνιστικότητά μας, να φυλακίσουν και ανθρώπους χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα, να τους κρατήσουν όμοιρους τους 2-6 μήνες, τους άλλους 2-4 μήνες μέχρι να αποφασίσουν ότι δεν μπορούν με ψέματα να κρατάνε φυλακή ανθρώπους και σήμερα να είμαστε όλοι ελεύθεροι. Όλοι ελεύθεροι, αλλά ταυτόχρονα πολιορκημένοι. Γιατί είναι αυτή η επένδυση τόσο καταστρεπτική για τον τόπο? Εδώ η περιοχή μας είναι μια περιοχή που ασχολείται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, με την αλληλεία, τη μελισσοκομεία και μια ήπια, θα έλεγα, μορφή τουρισμού. Αυτή η μεταλλευτική δραστηριότητα δεν μπορεί να συμβαδίσει με όλες τις άλλες δραστηριότητες. Καταλαβαίνετε, όταν μας λένε ότι θα υπάρξουν 1.200 θέσεις εργασίας στη μεταλλουργία, πόσες χιλιάδες θέσεις θα χαθούν από τις άλλες δραστηριότητες. Σε αυτόν τον κόλπο φέτος της Ιερισσού δουλεύανε 20-25 γρυγροί, βγαίνανε από την Ιερισσό, και 5 με 10 βγαίνανε από τα Νέα Ρόδα. Τα γρυγροί αυτά έχουν πλήρωμα 15 με 16 άτομα προσωπικό. Αν τα πολλαπλασιάσουμε, 3, 15, 45, 450, 500 θέσεις εργασίας, και βγάλαν τόνους, χιλιάδες τόνους ψάρια σε αυτόν τον κόλπο της Ιερισσού. Όλα αυτά κινδυνεύουν από αυτό που λένε ότι είναι επένδυση. Και κινδυνεύουν άπαξ διαπαντός, θα χαθούν για πάντα. Δυστυχώς, έντεχνα η περιοχή έχει κρατηθεί πολύ μακριά από πολλούς άξονες ανάπτυξης. Να σκεφτείτε ότι δεν έχουμε εκμεταλλευτεί ούτε το ότι είμαστε πύλη του Αγίου Όρους, ούτε ότι είμαστε η πατρίδα του Αριστοτέλη. Αν αυτά υπήρχε ένα πρόγραμμα εκμετάλλευσης και ανάπτυξης περιοχής, σίγουρα δεν θα υπήρχε από κανέναν ανάγκη να ψάξει για δουλειά σε κάτι που θα καταστρέψει τον τόπο του. Αλλά πέστε μου μια περιοχή της γης που να έχουν γίνει μεταλλευτικές δραστηριότητες σε αυτή την κλίμακα που λένε οι τωρινοί επενδυτές, όπως τους λένε. Πέστε μου μια περιοχή που να μην έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα. Θέλετε να πούμε για τη Ρουμανία, θέλετε να πούμε για την Τουρκία, για τη Γαλλία, για τη Χιλή, γιατί να μιλήσουμε? Όπου και να πας, μιλάς για περιβαλλοντικές καταστροφές. Να σωνόταν η Ελλάδα σήμερα με όλη αυτή την οικονομική κρίση, θα λέγαμε, δεν βαριέσαι, σώνε την πατρίδα μας όλοι, ας πάει ένας κάκαβος, ας πάει αυτός ο τόπος. Όμως, κερδίζει μια εταιρεία, δεν κερδίζει το γενικό δημόσιο. Αυτό που είναι συγκινητικό με τις σκουριές και τον αγώνα των κατοίκων είναι ότι βλέπεις ολόκληρες κοινωνίες, ολόκληρα χωριά να διακινδυνεύουν το προσωπικό τους χρόνο, την οικογενειακή τους ζωή, την οικονομική τους δραστηριότητα και την προσωπική τους ελευθερία, προκειμένου να υπερασπιστούν
κοινά αγαθά. Τη γη, το νερό, τον αέρα, το δάσος. Αυτό το εκπληκτικό δάσος των σκουριών. Είναι από τις μοναδικές περιπτώσεις που εγώ προσωπικά γνωρίζω στην Ελλάδα, όπου ολόκληρες κοινωνίες βγαίνουν στο δρόμο και εκφράζουν την αντίθεσή τους στην καταστροφή των κοινών αυτών πόρων, των φυσικών πόρων. Και νομίζω ότι είναι ένας λόγος που μας κάνει όλους να στηρίζουμε τον αγώνα τους και πρέπει να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε. Πάνω στον αγώνα αυτόν έχουμε θυσιάσει προσωπική ζωή, έχουμε θυσιάσει ώρες, έχουμε θυσιάσει χρήματα και παλεύουμε προσπαθώντας να το κρατήσουμε απείραχτο από αυτούς που θέλουν να το καταστρέψουν. Δεν μπορεί να έχει συνέχεια η ζωή σε ένα μη περιβάλλον. Αν δεν μπορείς να ζήσεις σε έναν τόπο γεμάτο με τοξικά απόβλητα, με λίμματα, χωρίς νερό, χωρίς αέρα, χωρίς θάλασσα δικιά σου, χωρίς τίποτα. Δεν πρέπει να δούμε το σήμερα. Εγώ προσωπικά είμαι συνταξιούχος. Όμως στην οικογένειά μου έχω άνεργα παιδιά. Ποτέ μα ποτέ δεν θα τα άφηνα να πάνε να δουλέψουν εκεί. Γιατί για να ζήσουμε πρέπει να ζήσει πρώτα ο τόπος μας. Και ο τόπος από αυτή την επέμβαση κινδυνεύει άμεσα. Έχουμε μια απλή συνέπεια επάνω στα πιστεύω μας και στις πράξεις μας. Το να πάμε να πιάσουμε μια θέση στην εταιρεία και να αφήσουμε τους άλλους να αγωνίζονται μας προσβάλλει πάνω απ' όλα. Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήναμε κάποιους άλλους να αγωνιστούν για μας, για το δικό μας τόπο. Κινδυνεύει άμεσα η ζωή μας. Γι' αυτό παλεύουμε. Κινδυνεύει το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό έχουμε τη δύναμη και δεν έχουμε πτωηθεί ακόμη. Όσες προσαγωγές και αν μας κάνουν, όσες παράνομες λήψεις DNA και αν μας κάνουν, όσο και αν μας τρομοκρατήσουν, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό, εμείς δεν θα σταματήσουμε, γιατί πιο ισχυρό στοιχείο από τη ζωή δεν υπάρχει. Νομίζω ότι θα ήταν έγκλημα, εκτός από εμάς, στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε το χώρο που δανειστήκαμε ουσιαστικά από τα παιδιά μας, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον ίδιο όπως τον πήραμε. Ένας μεγάλος άνθρωπος που ασχολήθηκε με την προστασία του περιβάλλοντος, όταν τον κάνανε την ερώτηση, γιατί τόσα χρόνια κάνεις αυτόν τον αγώνα, τι θέλεις? Και λέει, τον κάνω τον αγώνα για να μπορώ όταν θα έρθει η ώρα και θα κλείσω το μάτι μου να πω στα παιδιά μου και στα εγγόνια μου ότι έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω αυτόν τον τόπο. Αυτό κάνουμε κι εμείς.